Με τι έχει γίνει με το MasterChef, όπου εκεί για να ανέβουν τα νούμερα τηλεθέασης έβαλαν έναν παίκτη να μιλήσει για την ομοφιλοφιλία του και τη σχέση του με τους γονείς του. Για πες μας εδώ και μας πεις μετά και νούμερα τηλεθέασης. Ναι, ναι, λίγο. Φυσικά. Ήταν λοιπόν ένας νεαρός παίκτης, ο Παύλος συγκεκριμένα, ο οποίος είχε έρθει από την Κύπρο. Έμπαινε ένα διάστημα και στην Αθήνα, σπούδαζε κιόλας, στη Θεσσαλονίκη σπούδαζε, κατέβηκε μετά στην Αθήνα. Η μεγάλη του αγάπη ήταν η μαγειρική. Και την ώρα λοιπόν που μαγειρεύει, επειδή κάθε φορά συνήθως κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στον κάθε παίκτη, έβαλαν λοιπόν τώρα τον παίκτη να μιλήσει. Πώς είπε στους γονείς του ότι είναι ομοφιλόφιλος. Πώς αντέδρασαν οι γονείς του άσχημα. Πώς αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι γιατί δεν είχε ελευθερία. Αυτό τώρα βλέπουμε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μαγειρική. Καμία. Μαγείρεψε τουλάχιστον. Μαγείρεψε. Τι φαγητό. Δεν θυμάμαι το φαγητό τώρα. Πατάτες. Πάντως πέρασε. Πάντως έχω με πατάτες. Πέρασε. Για να δούμε. Πέρασε και ήταν και πολύ καλός σε αυτό που μαγείρεψε. Ενώ δεν θυμάστε τι ήταν. Δεν θυμάμαι καθόλου το φαγητό. Και πώς θυμάστε ότι ήταν καλός. Ότι πέρασε και. Δοκίμασες κι εσύ. Όχι, λέω, σε βάζω. Δεν με δουλεύεις, ρε Λούρου. Λέει μαγείρεψε πολύ καλός. Έφαγες. Οι κριτές είπαν το παγό. Πάμε παρακαλώ. Πάντως πέρασε αυτό. Πάμε παρακαλώ να το δούμε. Μεγαλώνοντας σαν γκέι στην Κύπρο, είναι κλειστά λίγο τα πράγματα. Κάπως ήθελα να φύγω από μικρός. Οπότε όταν μου δόθηκε η πρώτη ευκαιρία έφυγα. Πήγα Θεσσαλονίκη, σπούδασα χημικό. Τώρα εγώ ήμουν και λίγο ξεροκέφαλο παιδί. Οπότε όταν το συνειδητοποίησα, που το συνειδητοποίησα ευτυχώς για μένα, το συνειδητοποίησα αρκετά μικρός. Γύρω στα 17 έγινε η πρώτη κουβέντα με τους γονείς. Δεν το πήραν και τόσο καλά. Δηλαδή, η μαμά μου μεγάλωσε σε χωριό που δεν είχε νερό, δεν είχαν τρεχούμενο νερό. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, τα ίδια, την ίδια ιδέα του τι σημαίνει να είσαι γκέι στον 20ο ή 19ο, whatever, στον 20ο αιώνα. 20ο, ναι, συγγνώμη. Και μετά, στα 20, όταν κάπως είχα έναν δρόμο κάπως ανεξαρτησίας, τους έκανα μια πιο σοβαρή κουβέντα, τύπου ότι αυτό το πράγμα ισχύει και εγώ είμαι χαρούμενος και... έτσι είμαι και δεν θα αλλάξει και απλά θέλω να το ξέρετε, whatever. Εντάξει, εκεί ήταν λίγο πιο ψύχρεμη, Μάλιστα.